Το σκυλάκι αυτό είναι πρόσφατη εγκατάλειψη στο κέντρο της Κορίνθου. Ναι. Ενημερωθήκαμε τώρα από μάρτυρα που είδε κάποιον να το χτυπάει με ξύλο. Είναι κακοποίηση σε αδέσποτο, αλλά ο κύριος όμως που είδε δεν έρχεται να καταθέσει στην αστυνομία το συμβάν. Γιατί φοβάται αυτόν που έχει κάνει την κακοποίηση. Το γνωρίζει δηλαδή. Το γνωρίζει. Σαφέστατα και το γνωρίζει. Εδώ στο σημείο δεν το χτυπήσανε. Ναι. Ακριβώς απέναντι στο Δημαρχείο. Ακριβώς απέναντι. Στην πόρτα του Δημαρχείου αυτό. Τώρα το σκυλί. Τώρα θα μεταβεί στο κτηνιατρίο της κυρίας Άρτεμις Σαμανδούρου. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν απαραίτητες εξετάσεις, ακτινογραφίες και ό,τι χρειάζεται για την νοσηλεία του σκύλου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι δεν μας αρέσει δεν το κακοποιούμε. Σαφέστατα και εμένα δεν μ' αρέσουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά δεν τους κακοποιώ. Και ο Δήμος για ακόμα μία φορά είναι ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Είναι πολλά αδέσποτα στην πόλη. Είναι πολλά αδέσποτα στην πόλη που τα δημιουργούν όμως εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν τα θέλουν τα παρατάνε. Δεν τα θέλουν τα παρατάνε, γεννάνε τα παρατάνε, τα βαρέθηκα, το παράτησα, πάω διακοπές το παράτησα. Αν δεν αλλάξουμε εμείς και ο κάθε πολίτης να λειτουργεί υπεύθυνα, αυτή η κατάσταση θα γίνεται καθημερινά. Τώρα, επειδή πάνε διακοπές, τώρα το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί. Αυτό, οι άλλοι εκεί και 6-7 άλλα σκυλάκια είναι μέσα σε 1-2 εβδομάδες καινούργιες εγκαταλείψεις. Καινούργιες. Με στα αίματα είναι. Το σκυλί αυτό είναι πάρα πολύ ήσυχο. Το πόσο ήσυχο είναι, φαίνεται.